Αποστάσεις από την υπόθεση παρακολούθησης του κινητού του Νίκου Ανδρουλάκη επιχείρησε να κρατήσει ο Πρωθυπουργός μετά τις πολιτικές αναταράξεις που προκάλεσε η καταγγελία του αρχηγού του Πασόκ Κινάλ. Ξεκαθάρισε δε πως δεν γνώριζε και δεν θα ενέκρινε ποτέ αυτό που συνέβαινε. Ήταν τυπικά επαρκής, όμως πολιτικά μη αποδεκτή. Δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί, προκαλώντας ρογμές στην εμπιστοσύνη των πολιτών στις υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας. Γιατί αν και αφορούσε προβεβλημένο πολιτικό πρόσωπο, ο χειρισμός της υπήρξε λυπής. Ακριβώς γι' αυτό απομακρύνθηκε αμέσως ο διοικητής ΣΕΙΠ, ενώ και ο Γενικός Γραμματέας του Γραφείου του Πρωθυπουργού ανέλαβε την αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Αυτό που έγινε μπορεί να ήταν σύμφωνο με το γράμμα του νόμου, ήταν όμως λάθος. Δεν το γνώριζα και προφανώς δεν θα το επέτρεπα ποτέ. Στην πολυαναμενόμενη δήλωσή του με φόντο την υπόθεση παρακολούθησης του κινητού του Νίκου Ανδρουλάκη, τόνισε ότι ήταν σύμφωνη με το γράμμα του νόμου, ωστόσο ήταν πολιτικά λάθος, όπως είπε. Σημείωσε δε πως η διαδικασία είχε την έγκριση της ανώτατης εισαγγελέως και πέριψε ευθύνες στον παρετηθέντα διοικητή της ΕΕΠ. Ενημερώθηκα ότι το Σεπτέμβριο του 2021, και ενώ ήταν ακόμα ευρωβουλευτής, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε προβεί σε νόμιμη επισύνδεση στο κινητό τηλέφωνο του Νίκου Ανδρουλάκη. Η διαδικασία είχε την έγκριση ανώτατης εισαγγελέως, διήρκεσε 3 μήνες και διακόπη αυτόματα, όπως προβλεπόταν από τον νόμο, λίγες μέρες αφότου εκλέχτηκε ο κ. Ανδρουλάκης πρόεδρος του Κινάλ. Παρότι όλα έγιναν νόμιμα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υποτίμησε την πολιτική διάσταση της συγκεκριμένης ενέργειας. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η κυβέρνηση συμφώνησε αμέσως στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, μια τέτοια υπεύθυνη διαδικασία δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετατραπεί σε κατασκοπευτικό σύριαλ προς κομματική κατανάλωση. Ένα ολίσθημα, συνεπώς, δεν μπορεί να σκιάσει ένα έργο με μετρήσιμο εθνικό όφελος. Προειδοποίησε δε ότι υπάρχουν πολλοί εχθροί της χώρας που θα ήθελαν μια δύναμη υπηρεσία πληροφοριών. Και αν κάποιες σκοτεινές δυνάμεις εκτός Ελλάδος απεργάζονται οποιοδήποτε σχέδιο αποσταθεροποίησης της χώρας, να ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι και ισχυρή και θεσμικά θωρακισμένη. Προσωπικά δεν κρύφτηκα ποτέ μπροστά σε δυσκολίες και ευθύνες, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος κατέθεσε 4 πεδία αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας της ΕΕΠ. Την ενίσχυση της λογοδοσίας της ΕΕΠ και της εποπτείας του Κοινοβουλίου μέσω της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Την αναβάθμιση του ρόλου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Τη θωράκιση του πλαισίου νομίμων επισυνδέσεων για πολιτικά πρόσωπα και αλλαγές στο εσωτερικό της ΕΕΠ.